Καλώς ήρθατε στο Web Development e-Learning Academy by CollegeLink. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε παρέα τη βασική δομή του course και με ποιον τρόπο θα δουλέψουμε ώστε να αναπτύξετε τις ικανότητές σας και να γίνετε επαγγελματίες του κλάδου. Πριν προχωρήσουμε όμως στο θέμα αυτού του βίντεο, θα ήθελα να μοιραστώ λίγα πράγματα για μένα. Είμαι ο Βαλέριος, Head of Product Development στο CollegeLink και Moderator του συγκεκριμένου Academy. Κατά την διοργάνωση και διεξαγωγή των προηγούμενων Web Development Academies, έχω αναλάβει την αξιολόγηση παραπάνω από 500 βιογραφικών και την εκπαίδευση παραπάνω από 250 υποψηφίων. Σε αυτό το Academy θα είμαι υπεύθυνος για την πρόοδό σας και για οτιδήποτε άλλο χρειαστείτε καθ' όλη τη διάρκεια του course. Παρέα με όλους τους υπόλοιπους εκπαιδευτές, θα εντρυφήσουμε μαζί σε όλο το εύρος του Web Development, ώστε να εξοικειωθείτε με όλες τις τεχνολογίες που θα αναφέρουμε παρακάτω. Το Web Development e-Learning Academy by CollegeLink δεν είναι άλλο ένα e-course στον τομέα του προγραμματισμού. Ναι, μεν στοχεύουμε στην κατάρτισή σας στο συγκεκριμένο τομέα, αλλά μέσω της συνεργασίας μας με recruiting partners σας δίνονται ευκαιρίες καριέρας σε κορυφαίες εταιρείες του κλάδου. Πάμε όμως να δούμε τι ακριβώς θα μάθουμε σε αυτό το online course και κατά τη διάρκεια αυτών των 11 εβδομάδων. Αρχικά ας εξηγήσουμε το συνολικό πρόγραμμα. Η κάθε ενότητα που θα αναλύσουμε παρακάτω αποτελείται από 4 βασικά στοιχεία. Θεωρία, παραδείγματα με κώδικα πάνω στη θεωρία, παραδείγματα με κώδικα για το project που θα υλοποιήσετε, καθώς και assessments που αποτελούν δείκτη της πρόοδου σας, το οποίο θα μας διευκολύνει να κατανοήσουμε πού χρειάζεται παραπάνω βοήθεια ώστε να εστιάσουμε εκεί. Κατά την διάρκεια των πρώτων 2 εβδομάδων θα εξοικειωθούμε με βασικές και προχωρημένες έννοιες στην HTML και CSS. Θα μάθουμε πώς να δομούμε και να μορφοποιούμε web pages με σύγχρονες μεθόδους και θα εξηγήσουμε το project που θα δουλέψουμε. Στις επόμενες 2 εβδομάδες θα μάθουμε να δουλεύουμε με JavaScript και να προσθέσουμε client-side λειτουργικότητες στις σελίδες μας. Δεν θα μείνουμε όμως μόνο στις δυνατότητες της JavaScript, καθώς είναι πολύ σημαντικό, μόλις εξοικειωθείτε, να προχωρήσουμε και στην βιβλιοθήκη jQuery, η οποία απλοποιεί τη συγγραφή της και μας προσφέρει πολλές δυνατότητες γράφοντας λιγότερο κώδικα. Τις επόμενες 3 εβδομάδες θα συνεχίσουμε με PHP και SQL, που αποτελούν το βασικό πυλώνα λειτουργικότητας και διαχείρισης δεδομένων σε μια web εφαρμογή. Θα μάθουμε server-side scripting, best practices συγγραφή κώδικα και επίπεδα ασφαλείας στην εφαρμογή μας. Τέλος, τις τελευταίες 2 εβδομάδες θα αναφερθούμε σε έξτρα ενότητες όπου θα δούμε μεθοδολογίες και τεχνολογίες που χρησιμοποιούν σύγχρονες εταιρείες στο χώρο του development. Git, code versioning εργαλείο, agile software development μεθοδολογίες και εργαλεία που αφορούν agile τεχνικές, React, μία από τις πιο ισχυρές βιβλιοθήκες της JavaScript για κατασκευή UI, career guidance, live Q&A με όλους τους καθηγητές που θα απαντήσουν σε ερωτήσεις πάνω στην καριέρα τους, θα σας δώσουν συμβουλές για τα επόμενα βήματά σας και θα κάνουν μια ανάλυση του roadmap ενός σύγχρονου web developer. Στην επόμενη διάλεξη θα μπούμε στο Project Introduction, όπου θα δούμε αναλυτικά τη web εφαρμογή που θα δουλέψετε κατά τη διάρκεια του e-course. Θα μιλήσουμε αναλυτικά για τα milestones που πρέπει να πετυχαίνουμε σε κάθε ενότητα και πώς ακριβώς θα το κάνετε αυτό. Εύχομαι σε όλους καλή αρχή.